Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα θα σας δείξω τα πάντα για τα μαλλιά. Θα σας πω τα all time αγαπημένα μου προϊόντα που ίσως και να μην τα έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αλλά και αυτά που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο για τη ρουτίνα των μαλλιών μου. Είμαι ένα βήμα πριν πάω να ανανεώσω τον μπαλαγιά, θα σας μιλήσω για το τι τεχνική κάνω στα μαλλιά. Ίσως θα πρέπει να σας κάνω το βίντεο με τα καινούργια μου μαλλιά, αλλά είπα να σας βοηθήσω με το τι κάνω μέχρι τώρα και πώς συντηρώ το μαλλί μου από τη μία επίσκεψη του κομμωτηρίου στην επόμενη. Επέλεξα μια μέρα που τα έχω ισιώσει και φαίνεται η λάμψη τους και η σχετική τους υγεία, γιατί δεν μπορεί να είναι υγιές ένα μαλλί το οποίο επεξεργάζεται συνεχώς. Δεκαπάζ, αν το λέω σωστά, δεν μπορώ να βρω την ελληνική λέξη. Θα χαρώ να δω το like σας, το σχόλιο σας, την εγγραφή σας, να με βρείτε στα social media γιατί και τα λέμε πιο συχνά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσω παραδόξως από τα εργαλεία styling που χρησιμοποιώ, γιατί θέλω να τα βγάλω από τη μέση. Θα ξεκινήσω με το σγουρωτήρι μου, το ψαλίδι μου. Είναι από την εταιρεία Bellissima Ceramic Coating, το Type 16801. Θα σας το αφήσω κάτω, είναι το G-TAF 1350 της Symetec. Το χρησιμοποιώ είτε ανοίγοντας το έτσι και περνώντας την τούφα γύρω-γύρω, είτε πιάνοντάς την τούφα από την άκρη και γυρίζοντάς την έτσι προς τα πάνω, αναλόγως τι αποτέλεσμα θέλω να πετύχω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο. Δεν μου έχει χαλάσει, δεν μου έχει πάθει τίποτα προς το. Αυτό το μην πάθει τίποτα. Έχει εδώ πέρα τις θερμοκρασίες που τις κουνάς αναλόγως. Ανοίγεις πρώτα αυτό το κουμπί και μετά κάνεις τη θερμοκρασία που θέλεις. Εγώ το βάζω συνήθως 190 με 180, δεν θέλω πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία, πολύ ωραίες μπούκλες και λεπτές και χοντρές. Είναι το κατάλληλο, η κατάλληλη διάμετρος της ράβδου, ώστε να μην βγαίνει ούτε πολύ ψηλή μπούκλα ούτε πολύ χοντρή. Είναι το τέλειο για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το προτείνω. Επίσης από την εταιρεία Bellissima είναι η αγαπημένη μου, με Infrared Technology, το μοντέλο V8200, είναι το αισιωτήριο. Αυτό λίγο με ταλαιπώρησε στην αρχή, έχει εδώ πέρα ασφάλεια που την ανοίγεις και ανοίγει. Θα σας πω γιατί με ταλαιπώρησε. Το ανοίγεις από εδώ και ρυθμίζεις τη θερμοκρασία, πάλι το πάει 180-190, με αυτό έχω αισιώσει το μαλλί, είναι εξαιρετικό. Μου θυμίζει λίγο Steampod γιατί έχει κάποια τεχνολογία ατμού, αλλά όχι ακριβώς αυτό που είναι το Steampod, μην τρελαθείτε. Τα έχω πάρει και τα δύο από το zizel.gr αν δεν κάνω λάθος. Θα σας αφήσω κάτω με link εννοείται. Με ταλαιπώρησε γιατί η πρώτη συσκευασία που μου ήρθε ήταν χαλασμένη και δεν λειτουργούσε, δεν θερμαίνονταν οι πλάκες ή τουλάχιστον θερμαινόταν η μία από τις δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχει καμία σημασία, μου το άλλαξαν αμέσως και είναι καταπληκτικό. Δεν καίει το μαλλί, δεν το καταστρέφει, το ισιώνει και χωρίς πολλά προϊόντα δίνει μια πολύ ωραία ανάγλυφη λάμψη. Μ' αρέσει, το χρησιμοποιώ και στη μαμά μου, το έχει λατρέψει. Και τελευταίο προϊόν που δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε πλέον, είναι από Lidl και Rita Ora για να κάνω παιδιά και ματιστά, ναι, το έχω ξεφτυλίσει το πράγμα. Κλειδώνει εδώ πέρα, ανοίγει και έχει δύο ράβδους εδώ και μία τρίτη εδώ, την οποία την παινοβγάζεις αναλόγως αν θέλεις πολύ κυματιστό το μαλλί. Είναι σαν τα πατατάκια τα ruffles, lace, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Παίρνεις την τρίχα, τη βάζεις εδώ, περιμένεις λίγο, κατεβαίνεις, ξαναβάζεις, κατεβαίνεις, ξαναβάζεις και το μαλλί γίνεται κυματιστό. Πάρα πολύ ωραίο, από ψηλή τρίχα μέχρι χοντρή τρίχα βάζεις εσύ όσο ποσότητα μαλλιού θες, πολύ γρήγορο προϊόν. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για Lidl, θα δούμε πώς θα πάει, μπορούμε να κάνουμε και κάποιο tutorial εάν σας ενδιαφέρει. Ευχαριστημένη και από τα τρία προϊόντα, μπορείτε να βρείτε ανάλογα και σε καλύτερες τιμές στην αγορά, τα αγαπώ και πάμε τώρα στα προϊόντα καθαρισμού. Σαμπουάν, μάσκες, conditioner. Δεν είμαι fan των conditioner, χρησιμοποιώ κατευθείαν μάσκα γιατί έχω ένα επεξεργασμένο μαλλί. Αρχικά να σας πω ότι έχω το φυσικό μου, που είναι ένα πολύ σκούρο καστανό με λευκές τρίχες πλέον. Και έχω αυτή την περίοδο ένα, κάνω μπαλαγιάζ, ζητάω ένα ξανθό που να μπεζίζει, να μην ασπρίζει, να μην κοκκινίζει. Το ζητάω λίγο πιο ανεβασμένο από ό,τι είναι τώρα, όχι από τη ρίζα, αφήνω τη ρίζα μου φυσική και κάνω λίγο πιο έντονο εδώ στη φράτζα για να ξεγελάει το μάτι ότι αυτό το έχει βάψει από τη βάση, αλλά δεν το βάφω από τη βάση και δεν πειράζω ποτέ τη ρίζα μου, τη ρίζα δεν τη βάφω. Κάνω σκέτο μπαλαγιάζ. Απλά αυτή την περίοδο επειδή έχω να κάνω από το καλοκαίρι, έχει κοκκινήσει, ροζήσει η άκρη και είναι πιο ψυχρή η ρίζα. Τώρα θα πάω να το κάνω κάτι νέο και να κουρευτώ. Κουρεύομαι τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο γιατί τα κουρεύω λίγο σε ίδιο μήκος, αλλά τώρα θα ζητήσω και φυλάρισμα.
Η χτένα η οποία χρησιμοποιώ είναι από Tangle Teaser, αυτή εδώ η μαύρη. Είναι αρκετά καλή, ξεμπλέκει, βοηθάει, μ' αρέσει, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, απλά σας δείχνω για να ξέρετε τι χρησιμοποιώ. Θα σας δείξω πρώτα τι χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Ξέρετε και σας έχω ξαναπεί ότι χρησιμοποιώ ένα σαμπουάν καθαρισμού και ένα σαμπουάν περιποίησης, γιατί δουλεύω σε συνεργείο αυτοκινήτων και θέλω κάτι να καθαρίσει το μαλλί και κάτι να προστατεύσει το μαλλί. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ τη Olaplex το νούμερο 4 σε Bond Maintenance Clarifying Shampoo. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είπα να δώσω άλλη μια ευκαιρία στην Olaplex. Είναι για βαθύ καθαρισμό, μαλακώνει, θρέφει, δίνει γυαλάδα και καθαριότητα στο μαλλί. Μυρίζει σαν λίγο μανταρίνι, αλλά πυροελάχιστα. Παιδιά, είναι, το έχω χρησιμοποιήσει μια φορά μόνο, αλλά είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε σαμπουάν. Στο κάνει σαν να έχεις βάλει 3 τόνους τζελ. Έπαθα σοκ. Το βάζω, λούζομαι, τριβώ πολύ καλά, το αφήνω 2-3 λεπτά όπως λέει στις οδηγίες πίσω και μετά έρχομαι το μαλλί, ήταν σαν να έχεις βάλει τσίχλα σε όλα τα μαλλιά. Μπορεί να ήταν μια απέσια αίσθηση που λέω «Θεέ μου, χάνω το μαλλί μου, το κατέστρεψα», αλλά είδα ότι όντως καθαρίζει. Καθαρίζει πάρα πολύ, διώχνει το 70% της μυρωδιάς και είναι πολύ έντονη η μυρωδιά από συνεργείο αυτοκινήτων, σας το λέω να το ξέρετε. Δεν μπορώ να πω σίγουρα πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Άσχετο, ένα TikTok είναι αυτό. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν μ' αρέσει ή όχι. Πάντως μου δημιούργησε μια πολύ έντονη αντιαισθητική αίσθηση στο μαλλί, η οποία όμως κατάληξε σε ένα πολύ καθαρό αποτέλεσμα. Είμαι ακόμα με ερωτηματικό, θα σας ενημερώσω. Ενώ για προστασία και αναδόμηση κτλ. Μου πρότειναν στο κομμωτήριό μου από την εταιρεία Paul Mitchell, νομίζω, τη σειρά Wapuhi Wild Ginger. Είναι ένα ενυδατικό σαμπουάν, πολύ πλούσιο, είναι αυτό εδώ πέρα, επίσης από Giselle Tilliter. Είναι πάρα πολύ ακριβό, μυρίζει ginger και λίγο φρεσκάδα, μ' αρέσει η μυρωδιά, που είμαι και περίεργη στις μυρωδιές. Είναι πάρα πολύ παχύρευστο, βάζεις και θέλει να το τρίψεις πάρα πολύ καλά, να γαλακτοματοποιηθεί, αμυγνοποιηθεί και να κάνει αφρό και έρχεται και λύσει όλο το μαλλί. Και αυτό το αφήνω 2-3 λεπτά, γιατί επίσης παίρνει τη μυρωδιά, γιατί έχει πιο έντονη μυρωδιά φρεσκάδας. Το μαλλί μετά είναι αρκετά μαλακό, είναι ένα καλό σαμπουάν που θα πάρει ένα 8 στα 10. Δεν είναι το τέλειο σαμπουάν που έχω χρησιμοποιήσει και τελικά δεν μου τέριαξε τόσο όσο κάποια προϊόντα της Wapuhi που χρησιμοποιήσαμε στο κομμωτήριο. Εγώ το δοκίμασα γιατί μου το πρότεινε η κομμώτρια προφανώς. Δεν θα το ξαναγοράσω, είναι αρκετά ακριβό όπως και της Olaplex. Δεν έχω συγκλονιστεί. Να πω ότι το αγαπημένο μου καθαριστικό προϊόν μαλλιών μέχρι στιγμής είναι της Pantene, το Clarifying Shampoo. Το αντίστοιχο αυτό σαμπουάν της Pantene μου καθάριζε πάρα πολύ καλά τα μαλλιά, τα άφηνε πάρα πολύ ελαφριά και μαλακά, νιώθεις ότι έφευγε η μπίχλα. Και το αγαπημένο μου αναδόμησης σαμπουάν είναι της Redken, το Mega All Soft. Αλλά ήταν όχι για καθαρισμό, για αναδόμηση. Και χρησιμοποιώ της Redken το Color Extended Blondage μία φορά το μήνα ή όποτε το θυμηθώ. Είναι ένα σαμπουάν βιολετή, που είναι για color correction, για να έρχεται να διορθώνετε, να πάρει αυτή την πορτοκαλίλα από το μαλλί. Είναι το αγαπημένο μου. Ελπίζω να μην φταίει αυτό που κοκκινίζουν οι άκρες μου. Αλλά βλέπω ότι συντηρεί πάρα πολύ καλά το χρώμα μου. Δηλαδή, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μπλε σαμπουάν που έχω χρησιμοποιήσει, αυτό που είναι βιολετή είναι το καλύτερο. Το αφήνω για 5 λεπτά και το ξεβγάζω. Δεν βάφηκε το βερνίκι το τζέλ, γιατί μου έχει τύχει να δοκιμάσω τη L'Oréal το αντίστοιχο μπλε σαμπουάν και να μου κάνει από άσπρα τα νύχια ροζ. Πάρα πολύ ωραίο, το προτείνω, το χρησιμοποιούν και φίλες μου και έχουν μείνει ευχαριστημένες. Αυτό θα πάρει 9 στα 10 και το Wapuhi θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Τώρα, σαν μάσκα αυτό το χρονικό διάστημα χρησιμοποιώ τη Olaplex, το νούμερο 8 Bond Intense Moisture Mask. Επίσης το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά, δεν μπορώ να έχω εμπεριστατωμένη άποψη. Μυρίζει όπως μυρίζει το σαμπουάν. Το νούμερο 4, το σκέτο της Olaplex, πάλι σαν μανταρίνι με λουλούδια κλπ. Έχω μείνει αναυδή από την άποψη ότι μετά την καταστροφή του μαλλιού, σαν gel που είχε αφήσει το νούμερο 4 σε που σας έδειξα, ήρθε και τα έκανε λία, μαλακά, το έβαλα από τη ρίζα μέχρι την άκρη για 5 λεπτά, το μαλλί έφευγε από τα χέρια, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θα πάρει ένα 8,5, ίσως ανέβει στην πορεία, θέλω να το δοκιμάσω πιο εμπεριστατωμένα για να σας πω. Τώρα, αγαπημένες μου μάσκες μαλλιών είναι πολλές, δεν έχω μία κορυφαία. Είναι η Absolute Repair της L'Oréal, θα σας τα αφήνω σε φωτογραφίες, εξαιρετική και τη συστήνω και σε πιο λεπτή τρίχα, δεν είναι τόσο βαριά. Είναι η Metal Detox της L'Oréal που τη συστήνω σε όλα τα μαλλιά τα επεξεργασμένα.
Είναι της Natura Siberica αυτή που σκυλοβρωμάει, η ομπλέπικα, είναι εκπληκτική μάσκα, φεύγει το μαλλί. Και τέλος είναι της Redken, η All Soft Mega, όλη αυτή η σειρά μου άρεσε πάρα πολύ, την αγάπησα. Πάμε τώρα, τι κάνω όταν βγαίνω. Όταν βγαίνω από το μπάνιο, ψεκάζω με ένα Leave-In Conditioner το μαλλί. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ το Sacha Huan Leave-In Conditioner, ήταν σε ένα κουτί του Cherry Box. Δεν με έχει τρελάνει, μυρίζει σαν αντρικό άρωμα. Μυρίζει έτσι αρκετά έντονα, ωραία, έχει ένα πολύ ωραίο φίνο mist. Δεν είναι από αυτά τα Leave-In Conditioner που βάζεις και μετά γλιστράς παντού στο πάτωμα. Μυρίζει φρεσκάδα, αντρίλα. Πολύ ωραίο, το βάζω σε όλο το μαλλί, δεν το λαδώνει, από τη ρίζα μέχρι την άκρη, στα ενδιάμεσα στρώματα, στα έξω στρώματα παντού. Είναι ωραίο, θα πάρει ένα 7,5 στα 10 γιατί δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Το αγαπημένο μου Leave-In Conditioner είναι, προσπαθώ να θυμηθώ, σίγουρα το All-in-One, δεν θυμάμαι ποιας εταιρείας, θα σας το αφήσω σε φωτογραφία με τη μυρωδιά καρύδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Κανένα άλλο. Δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή Leave-In Conditioner που να με έχει ξετρελάνει σε μορφή spray. Αμέσως μετά και λίγο πριν χτενίσω τα μαλλιά μου, βάζω το κορυφαίο προϊόν αυτού του βίντεο, Royal Kiss Care Glam Shine Amsterdam. Είναι αυτό εδώ πέρα το serum μαλλιών που έχει και λάδι μέσα από φραγκοστάφυλλο. Μυρίζει και αυτό σαν αντρικό άρωμα, πιο έντονο αντρικό άρωμα. Αλλά όταν το βάζεις στο μαλλί χάνει τη μυρωδιά, θέλεις ελάχιστη ποσότητα και τη βάζεις από τη μέση των μαλλιών μέχρι κάτω. Απίστευτα εύκολο χτένιστα, το φυλάω σαν κόρη οφθαλμού πολλές φορές, δεν το βάζω για να μην τελειώσει. Δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό, το βρίσκουμε μόνο διαδικτυακά από το κατάστημα της Άννας Ξένου. Μου αρέσει πάρα πολύ, μαλακώνει πάρα πολύ τα μαλλιά. Τα κάνει εκπληκτικά, είναι κορυφαίο προϊόν. Αντίστοιχα με αυτό, έτσι σε ωρό, μου άρεσε και τη σειρά, το Sika Plasma νομίζω λεγότανε, της Blonde Absolute της Κεραστάς. Εκπληκτικό, αντίστοιχο, αλλά αυτό είναι κορυφαίο. Μετά λοιπόν, αφού χτενίσω τα μαλλιά, θα τα στεγνώσω με το πιστολάκι και μετά θα περάσω στο styling. Πριν κάνω το οτιδήποτε, θα βάλω το Thermal Image Amy πλέον της Vela Professional. Είναι άλλο ένα κορυφαίο προϊόν. Εννοείται ότι δεν χρειάζεστε όλα αυτά που σας δείχνω, ρε παιδιά. Εγώ σας τα δείχνω γιατί εγώ τα έχω πάρει, τα έχω χρησιμοποιήσει. Γιατί είμαι μανιακή, είμαι συλλέκτρια και θέλω να δοκιμάσω πρώτα να σας μιλάω. Εσείς ξέρετε τι ταιριάζει στο μάλλον σας κτλ. Αυτό είναι ένα disclaimer, είναι μια προειδοποίηση ότι δεν χρειάζεστε όλα αυτά τα προϊόντα. Αν χρειάζεστε κάτι, είναι ένα σαμπουάν και μετά ένα conditioner, μια μάσκα. Και μετά μπορείτε να πάρετε. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν Leave-In Conditioner, ας πούμε. Πάρτε ένα σπρέι αν έχετε πολύ ξηρό μαλλί και ένα θερμοπροστατευτικό αν κάνετε styling. Τίποτα άλλο. Και μια χτένα για να χτενιστείτε, αυτό είναι βασικό. Εξαιρετικό προϊόν, μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει κομμωτήριο, μυρίζει λίγο έτσι ξινά, σαν ξινά φρούτα, εκπληκτικό. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο mist, είναι διφασικό, θέλει κούνημα. Πολύ φινο mist και μυρίζει φρεσκάδα. Βάζω απίστευτη ποσότητα, το έχω φτάσει ήδη μέχρι εδώ. Από την ρίζα μέχρι την άκρη, με βοηθάει και στο χτενίσμα, αλλά βλέπω ότι μειώνει πάρα πολύ το φριζάρισμα, γιατί εμένα φριζάρουν πάρα πολύ τα μαλλιά μου. Βοηθάει στο να στεγνώνουν πολύ πιο γρήγορα τα μαλλιά μου και δεν βλέπω καταστροφή. Τρομερή, εντάξει, σίγουρα οι άκρες μου θέλουν κούρεμα, δεν είναι υγιή αυτό το πράγμα. Αλλά δεν βλέπω να σταχιάζουν, να σπάνε, να είναι σαν... Όπα, πάρα πολύ ωραίο. Και αφού έκανα το styling, έχω και μία lac από την Schwarzkopf Professional, όσοι στο ένα, το Elastic. Είναι μία ήπια lac, ίσα ίσα να κρατήσει το αποτέλεσμα, μυρίζει εκπληκτικά. Μυρίζει, έχει φινο mist, κομμωτήριο, δεν το συζητώ. Εκπληκτική, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν τα κοκαλώνει την επόμενη μέρα, μπορείς να τα χτενίσεις, δίνει λάμψη, χωρίς να έχει glitter shimmer κτλ. Πάρα πολύ ωραία, για ήπιο αποτέλεσμα, όχι για πολύ ατίθασα μαλλιά που θέλουν μια πολύ μεγάλη έτσι, ένα πολύ μεγάλο κράτημα. Αυτό παίρνει 10 στα 10, αυτό παίρνει 9,5 στα 10. Και για τις μέρες που δεν θέλω να λουστώ και βαριέμαι, χρησιμοποιώ το Living Proof Perfect Hair Day Advanced Clean Dry Shampoo. Είναι ένα πολύ ακριβό dry shampoo, το κουνάω πάρα πολύ καλά, ψεκάζω, έχει ένα πολύ φίνο άρωμα, ίσα ίσα σαν να μην μυρίζει σχεδόν καθόλου, το αγαπώ πάρα πολύ, το ψεκάζω από μακριά, δεν αφήνει την ασπρίλα που αφήνουν τα μπατίστ, πάρα πολύ ωραίο. Έρχομαι μετά, κάνω έτσι γκρούτσου 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 σε όλο το μαλλί και πραγματικά παίρνει όλη τη λιπαρότητα, μ' αρέσει πάρα πολύ, το προτείνω 10 στα 10 για μένα. All in all θέλω να πω ότι ξέχασα το λαδάκι.
πολλές φορές πριν μπω για λούσιμο, θα κάνω μία μάσκα με λάδι. Θα πάρω μπόλικο λαδάκι στα μαλλιά, θα το βάλω από τη ρίζα μέχρι την άκρη, θα τα αφήσω μισή-μία ώρα και θα μπω για λούσιμο για να γίνουν πιο μαλακά. Ή όταν βγω και αφού έχω κάνει το styling, πριν τη λακ, θα βάλω λίγο λαδάκι στα χέρια μου και θα το περάσω από τη μέση μέχρι την άκρη. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ τη Gisou, το Honey Infused Oil. Θεωρώ ότι η συσκευασία είναι αθλιούρα για την τιμή την οποία πληρώνεις. Είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία, δεν χρειάζεται τη μεγάλη συσκευασία γιατί θέλεις απεριελάχιστη ποσότητα γιατί τελειώς λαδώνει το μαλλί. Μυρίζει σαν μέλι με λίγο λαδάκι, καλλιντικά κτλ. Πολύ ωραίο. Είναι ωραίο λαδάκι, δεν λαδώνει πάρα πολύ. Το παίρνεις, το τρίβεις στις παλάμες, σου θερμαίνεται και το περνάς από τη μέση μέχρι την άκρη. Το φοράω και αυτή τη στιγμή. Οφείλεται για μεγάλο ποσοστό της γελάδας των μαλλιών μου. Αλλά η αθλιούρα με την πιπέτα είναι όλο μέσα στη λαδίλα και δεν ξέρεις πώς να το ακουμπήσεις. Γι' αυτό θα πέσει και θα πάει 9 στα 10. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Αυτά ήταν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και σας είπα και κάποια που γενικότερα αγαπώ. Από μάσκες μαλλιών μ' αρέσει, ξέχασα να πω, και την Macadamia, πάρα πολύ της εταιρείας αυτής, μάσκα πάρα πολύ ωραία και έχουν και πάρα πολύ ωραίο λαδάκι και σε σπρέι στη Macadamia Oil, πάρα πολύ ωραίο. Αν θυμηθώ κάποιο προϊόν που ξέχασα και δείξα σε αυτό το βίντεο θα σας το αφήσω κάτω, πάντα σας αφήνω κάτι παραπάνω στα link κάτω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά αν παρακολουθήσετε ακόμα ένα βιντεάκι μου. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Περιμένω να μου πείτε τι κάνετε στα δικά σας μαλλιά κάτω στα σχόλια. Σας φιλώ, σας αγαπώ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!